που βλέπετε έξω από το σχολείο σας, εικόνες που, που δεν σας τρομάζουν, δηλαδή δεν σας σοκάρουν. Εμένα δύο φορές με έχουν κλέψει σχετικά. Σε έχουν κλέψει? Ναι, δύο τι φορές. Σου έχουν κλέψει? Δεν σε σταμάτησαν. Με σταμάτησαν. Είχα προπόνηση εγώ να πάω και είχα αργήσει. Και προχώρα εκεί πέρα και με σταμάτησαν και μου λέει τα λεφτά σου, λέει αστυνομία, λέει. Και εγώ δεν σκέφτηκα άμα είναι κλέφτης και μου τα βγάλω όλα τα πράγματα έξω. Και μου λέει το κινητό σου κατάσχεται. Και προσπάθησα να τον πιάσω. Δεν πρόλαβα. Είχε μηχανή και έτρεχα. Μετά πήγα στην αστυνομία και έκανα τα σχετικά πράγματα. Δεν θα πρέπει να προσπαθήσει να τον πιάσει όμως. Πρέπει να παίρνουμε κατευθείαν την αστυνομία. Γιατί δυστυχώς κάποιος από αυτούς μπορεί να πληροφορεί, κάποιος μπορεί να είναι επικίνδυνος. Ποτέ δεν κυνηγάμε εμείς τον δράστη, ποτέ. Γιατί πρώτα απ' όλα διασφαλίζουμε την ασφάλειά μας, σωματική μας και να είμαστε εμείς καλά. Γιατί αν ο άλλος είναι τρελός, για ένα κινητό δεν αξίζει κανείς να χάσει τη ζωή του. Πέτρο. Πώς παροτρύνουμε όμως τώρα και τα ξεφάσκουμε και αντιφάσκουμε? Γιατί παροτρύνεις στον κόσμο, στα 200 άτομα που πέρασαν δίπλα από την αψημαχία των παιδιών, να παρεμβούν και να ασχοληθούν με το συμβάν? Όχι, δεν κατάλαβες. Και απ' την άλλη λες ότι... Όχι, λάθος. Κανείς δεν παρότεινε τον κόσμο να παρέμβει. Είπαμε ότι κανένας από τους 200 δεν πήρε το 100 τηλέφωνο. Γιατί αν έπαιρνε το 100, αυτό... θα είχε έρθει το 100 στο τετράωρο του γυρίσματος που κάναμε να δει τι συμβαίνει. Αυτό σκεφτόμουν πριν, ότι όλοι μας σκεφτόμαστε ότι τώρα μέχρι να πάρει το 100, μέχρι να έρθει, μέχρι να... αυτό θα έχει τελειώσει και το συμβάν τελείωσε και είμαστε λίγο επαναπαυμένοι όλοι. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορείς και να παρεμβαίνεις, που εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα πήγαινε εκεί και θα προσπαθούσα να το λύσω αυτό το πράγμα παρορμητικά, έτσι, γιατί ξέρω ότι είμαι παρορμητικός άνθρωπος. Αν όμως κάτσω και το σκεφτώ όρημα τώρα εδώ στην καρέκλα μου και πω, εγκυμονεί πολύ περισσότερους κινδύνους το να πας να παρέμβεις σε μια τέτοια κατάσταση και να προσπαθείς να τη λύσεις εσύ, παρά να πάρεις σίγουρα το 100. Έτσι. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο μέρος του πειράματος με θύμα, όχι έναν ανήλικο, όχι ένα 15χρονο παιδάκι, μια γιαγιά. Ο κόσμος αντιδρούσε. Συνεχίσαμε το πείραμα και στο ρόλο του ανυπεράσπιστου ανηλίκου αυτή τη φορά βάλαμε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Τα παιδιά την ενοχλούν και της κλείνουν το δρόμο. Ο κόσμος θα βοηθήσει την ηλικιωμένη γυναίκα να ξεφύγει από τα χέρια της συμμορίας. Δεν περνάς. Δεν περνάς. Πού πας? Πού θα πας? Δεν περνάς. Γιαγιά. Δεν περνάς. Σταμάτα. Δεν περνάς. Δεν περνάς. Δεν περνάω. Δεν περνάω. Φοβήθηκα για τη γιαγιά, μην της κάνουν κακό, είναι μεγάλη γυναίκα, δεν την αφήνα να περάσει, είναι πράγματα αυτά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχουν συμμορίες ανηλίκων τώρα εδώ στον δρόμο, να μην αφήνουν μέρα μεσημέρι μια γιαγιά να περάσει, να πάει στη δουλειά της. Τι πράγματα είναι αυτά? Εσείς δεν φοβηθήκατε μήπως σας κάνουν κακό? Φυσικά και φοβήθηκα. Τόσα ακούμε στις μέρες μας, κάθε μέρα ακούμε τόσα και διάφορα. Πόσο μάλλον μια γιαγιά. Μια άσχημη συμπεριφορά, χωρίς λόγο, προσβλητική, να μπορεί να εκφοβήσουν κάποιον. Εντάξει, ό,τι μπορείς θέλεις να βοηθήσεις. Δεν περνάς. Δεν περνάς. Πού πας? Πού θα πας? Δεν περνάς. Γιαγιά. Δεν περνάς. Σταμάτα, δεν περνάς. Η κυρία με το πορτοκαλί μπουφάν νευριάζει με τη συμπεριφορά των παιδιών και βοηθάει την ηλικιωμένη γυναίκα. Δεν περνάω, δεν περνάω. Δεν περνάω. Θα περάσω. Αφήστε με. Θα φωνάξω. Πρωτίστως να βοηθήσω τη γιαγιά. Τώρα να βλέπεις παιδιά σαν τα κρύα τα νερά να πειράζουν τη γιαγιά. Εντάξει, δεν μου κάθεται καλά. Δεν περνάς. Δεν περνάς. Πού πας? Πού θα πας? Δεν περνάς. Γιαγιά.
Δεν περνάς. Σταμάτα, δεν περνάς. Θα περάσω. Δεν περνάς. Δεν περνάς. Δεν περνάς. Δεν περνάς. Και αυτή η κυρία αγριεύει και φωνάζει στα παιδιά να αφήσουν τη γιαγιά να περάσει. Δεν περνάς. Δεν περνάς. Πού πας. Πού θα πας. Δεν περνάς. Γιαγιά. Δεν περνάς. Σταμάτα. Δεν περνάς. Δεν περνάς. Δεν περνάς. Δεν περνάς. Θεώρησα ότι δεν ήταν πρέπον αυτό το οποίο γινότανε. Δεν νομίζω ότι αντέδρασε άσχημα. Προσπάθησα να βοηθήσω την κυρία να περάσει και να πάει εκεί που ήθελε να πάει. Προσέξτε τώρα. Ενώ το 15χρονο Στέλιο δεν τον βοηθούσε κανείς, παρά μόνο δύο από τους 200, απέναντι στην ηλικιωμένη κυρία τουλάχιστον, η κοινωνία μας δείχνει ακόμη ευαισθησία, Λίνα. Όντως. Εδώ δεν χρειάστηκαν πολλές ώρες για να το καταλάβουμε αυτό. Μέσα σε μία ώρα όλοι όσοι ήταν και βλέπανε τη γιαγιά να ταλαιπωρείται, έτρεξαν να βοηθήσουν. Και ήταν και νευριασμένοι κιόλας οι περισσότεροι με τη συμπεριφορά των παιδιών. Δηλαδή φοβηθήκαμε ότι μπορεί και να τους χτυπούσε κάποιος νευρικός κύριος. Παρότι τα παιδιά εδώ είναι ποιότερα, έτσι. Ναι, εδώ τα παιδιά σε αυτό το περιστατικό δεν είναι τόσο. Δεν του λένε, δεν λένε δώσ' μου το κινητό σου ή δώσ' μου τα λεφτά σας. Είναι ποιότερα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά επενέβησαν. Για πες, πώς σου φάνηκε. Μεγάλη εμπειρία. Μεγάλη εμπειρία, ναι. Και κανείς δεν σε βοήθησε. Ναι, βεβαίως στη γιαγιά τουλάχιστον. Οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι, όποιος περνούσε, σας μάλλον εκεί. Σας προσπαθούσε να σας σταματήσει, προσπαθούσε να σας εμποδίσει. Να πω κάτι όμως. Σημαντικό και αυτό, Πέτρο. Όταν βλέπουμε τέσσερα παιδάκια να μαλώνουν μεταξύ τους, πολλές φορές μπορεί να είναι παιχνίδι, μπορεί να είναι κάτι ξεσαθό, κάτι παιδικό, που αυτό που λέγαμε και πριν, ότι μαθαίνουν τα παιδιά μας από αυτή τη διαδικασία, πιστεύω, όπως μάθαμε όλοι μας, και να διεκδικούν και να πάρουν μια θέση στην κοινωνία και όλα αυτά που αυτό που λέγαμε ότι δεν είναι αγγελικά πλασμένη η κοινωνία μας. Άρα πρέπει να μάθεις να επιβιώνεις και να επικρατείς σαν άνθρωπος. Η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, παιδοψυχολόγος, είναι κοντά μας. Να την καλησπερίσουμε. Γεια σας. Χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας. Σε νέα στέγη πια. Το δικό σας σχόλιο για τα όσα παρακολουθήσαμε. Θα σας πω. Είναι ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές. Θα έλεγα ότι δεν απέχει από αυτά που είπαν οι κύριοι στην κουβέντα και η κυρία. Θα έλεγα ότι με τους ηλικιωμένους υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία, επειδή η ανυμπόρια του ηλικιωμένου είναι ένα στοιχείο το οποίο κινητοποιεί ακόμα τον κόσμο. Επίσης, έχει προβληθεί κατά κόρον το θέμα της εγκληματικότητας κατά των ηλικιωμένων, ιδιαιτέρως τον τελευταίο χρόνο, και όλο αυτό ευαισθητοποιεί τον κόσμο πάρα πολύ, ακόμα και τους νέους. Στην άλλη περίπτωση των παιδιών, συμφωνώ ότι πολλοί θα θεώρησαν πιθανά ότι μπορεί να είναι μια κατάσταση μεταξύ φίλων που κάποιοι θέλανε να λύσουν τους λογαριασμούς τους. Όχι, γιατί του φωνάζανε, δώσε μου το κινητό σου. Α, τους φώναζαν, δεν τα άκουσα και πολύ καλά. Τότε και φώναζε βοήθεια ο μικρός, ναι, και του λέγανε δώσε μου τώρα το κινητό σου. Άρα ότι προσπαθούσαν να λύσουν κάποιες απλές μεταξύ τους διαφορές. Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Δεν το άκουσα ίσα, πολύ ίσα καλά. Που οι περισσότεροι έτρεχαν φοβισμένοι, ναι, αισθανόμενοι ότι εκεί ελάμβανε χώρα κάτι μια εγκληματική, αν θέλετε, ενέργεια. Άρα υπάρχει ο φόβος, ξέρετε, στην προκειμένη περίπτωση. Ο φόβος, ο οποίος πλανάται γενικότερα από όλους και είναι το χαρακτηριστικό, το κύριο των καιρών. Θα έλεγα ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια, όπου η παραβατικότητα των ανηλίκων έρχεται όλο ένα και περισσότερες φορές στο φως της δημοσιότητας, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα φόβου στους ανθρώπους και λένε να απομακρυνθούμε. Δεδομένου ότι φοβούνται ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους συμπλοκές και εμπλοκές, ή ενδεχομένως τα παιδιά να έχουν προμηθευτεί κάποιο σουγιά, κάποιο επικίνδυνο όργανο, ή πιθανά να φοβούνται ότι κάτι μπορεί να προκαλέσουν. Νομίζω ότι δεν ήταν δηλαδή απολύτως αδιαφορία η στάση του κόσμου, αλλά υπήρχε και ο παράγοντας, ο σημαντικός του φόβου. Μάλιστα. Κυρία Καπάτου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θέλω πρωτίστως να ευχαριστήσω τα νέα τα παιδιά που θέλησαν να περάσουν με τη συμμετοχή τους ένα μήνυμα στην κοινωνία, να την κάνουν λίγο πιο ευαίσθητη. Βεβαίως τον Πέτρο τον Ίνδριο και την Κατερίνα τη διδασκάλου για την παρουσία τους στην εκπομπή. Να σας υπενθυμίσω ότι
Μπορείτε να κερδίσετε 10.000 ευρώ μετρητά σε πλέον 16 λεπτά. Όχι, παιδιά, παραπάνω είναι. Όχι, έχετε βάλει λάθος το χρονόμετρο. Καλή, τι 16 λεπτά. 5.30 γίνεται η κλήρωση. 5.30 γίνεται η κλήρωση. Σε περίπου μισή ώρα. Κάτι λιγότερο από μισή ώρα. 90-11-51-51-51. Προλαβαίνετε να δηλώσετε ακόμα συμμετοχή για τα 10.000 ευρώ. Ή μέσω μηνύματος επίσης. Τα φένα κενό. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54-9-90. Για να δούμε από ποιο μέρος της Ελλάδας θα είναι σήμερα ο υπερτυχερός.